Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη δοκιμαστική λειτουργία που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όλος ο εξοπλισμός ανταποκρίθηκε πλήρως και μάλιστα στο μέγιστο των προδιαγραφών που υπήρχαν στη μελέτη. Οπότε στη λογική αυτή είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι. Αναμένεται να δούμε τις επόμενες μέρες τη συμπεριφορά του φράγματος κατά την υπερχείλησή του, διότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα. Ήδη τα στελέχη του οργανισμού και τα συνεργεία έχουν προβεί σε κάποιες δοκιμαστικές λειτουργίες και ένωσης του φράγματος και από εκεί τα στοιχεία είναι καλά. Επομένως, δεν μας προβληματίζει κάτι. Ίσως μόνο το θέμα της διαχείρισης πλέον αυτής καθ' αυτής, η οποία τώρα μπαίνει σε ένα πλαίσιο, σε μια συνταγμένη έτσι διαδικασία με συνεργασία με τις ΔΕΙΑ των τριών πόλεων που ιδρεύονται. Θα έρθουμε και σε αυτό. Επομένως, κρατάμε το θετικό του πράγματος, ότι είστε δηλαδή ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι. Και τώρα να έρθουμε στο τι ποσότητες θα διοχετευθούν στις τρεις ΔΕΙΑ: Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Πότε δηλαδή θα ξεκινήσετε στην ουσία να δίνετε νερό και αν οι ποσότητες αυτές θα επαρκούν για τα επόμενα 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το είπε και ο συνάδελφος στο ρεπορτάζ. Ναι. Αυτή τη στιγμή στο φράγμα, από τα στοιχεία που δείξατε στο ρεπορτάζ, τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Mm-hmm. Αναμένουμε ότι μέχρι αύριο το πρωί θα έχουμε περισσότερα από 24 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, το οποίο σημαίνει ότι περίπου την Πέμπτη, την Παρασκευή, ίσως το Σάββατο, να έχουμε ενδεχομένως την υπερχείληση. Αυτό το οποίο έχει γίνει με τις ΔΕΙΑ είναι ότι τα σενάρια τα οποία επεξεργαστήκαμε ήταν για 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό να δοθούν από 1 Μαρτίου μέχρι τέλους του χρόνου. Όμως, το οποίο σημαίνει ότι θα εξασφαλίζαμε μια εγκυμένη ποσότητα για 3 χρόνια, στη χειρότερη περίπτωση, δηλαδή χωρίς να μπει καθόλου άλλο νερό τα επόμενα 3 χρόνια, το οποίο βέβαια δεν υπάρχει σαν πιθανότητα. Επομένως, όντως η εκτίμηση είναι για τα 4 χρόνια. Τώρα όμως που προέκυψε το θέμα της υπερχείλησης, διότι πιάσαμε το στόχο, φτάνουμε το στόχο των 25 εκατομμυρίων κυβικών, έγινε έτσι επικοινωνία με τις ΔΕΙΑ και τους είπαμε ότι μπορούμε από τώρα να διαθέσουμε ποσότητες νερού προς το τέλος της εβδομάδος ή την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα. Ανταποκρίθηκαν οι ΔΕΙΑ. Το λέω αυτό με τη λογική να μην χαθεί νερό από την υπερχείληση, δηλαδή να δίνουμε το νερό αυτό το οποίο υπάρχει προς τις ΔΕΙΑ. Και αυτό φαίνεται ότι μάλλον θα μπορέσει να επιτευχθεί νωρίτερα από τις 1 Μαρτίου. Αυτό που είναι για πάρα πολύ σημαντικό για μας και δράτουμε τις ευκαιρίες από το θλιβερό περιστατικό του θανάτου των συνανθρώπων μας, είναι ότι τώρα που μπαίνουμε σε μια διαδικασία υπερχείλησης του φράγματος, θα πρέπει να ακολουθηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία προβλέπονται από τους κανονισμούς της λειτουργίας των φραγμάτων κατά την υπερχείλησή τους. Αύριο θα γίνει σύγκληση μιας έκτακτης συνάντησης στα γραφεία του ΟΑΚ στα Αγριανά. Είναι εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής προστασίας από την περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Χερσονήσου και έχουμε ζητήσει να παραβρίσκεται και η αστυνομία προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και ανάντι του φράγματος στην περιμετρική οδό που υπάρχει στο φράγμα και κατάντι του φράγματος στο ρέμα το οποίο οδηγεί προς τον Αποσελέμη και στη θάλασσα για να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται με σήμανση καθαρισμού της περιοχής που ήδη έχει αρχίσει, επικοινωνία με τους κατοίκους, για να μην θρυνήσουμε, να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα ασφάλειας και ατυχήματος. Να σας δώσω μια είδηση, αφού είμαι στο δελτίο, να πούμε ότι ήδη κινηθήκαμε νομικά. Χθες κατατέθηκε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων κατά της πράξης του Υπουργού Εργατικής Ανάπτυξης και της Διευθύνωσης Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που έδωσε τη βεβαίωση υπεραίωσης, ζητώντας ουσιαστικά να ανακληθούν αυτές οι αποφάσεις και να μην γίνει παραλαβή. Το κάνουμε αυτό με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι ήταν μια δίκαιη απόφαση, η οποία έτυχε τη στήριξη όλου του πολιτικού συστήματος, τουλάχιστον των βουλευτών των Χανίων, των 4 βουλευτών, 2 εκ των οποίων είναι και υπουργοί. Και θεωρούμε ότι είναι ένα αίτημα το οποίο θα μείνει στην επικαιρότητα και ενδεχομένως να αλλάξει την πορεία, την εξέλιξη των πραγμάτων. Η άποψή μας είναι ότι το φράγμα δεν πρέπει να παραλυφθεί. Είναι επισφαλές να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση αφού το φράγμα παραλυφθεί και ειδικά από εθνικούς πόρους.
Διότι, όπως πολύ σωστά είπατε στο ρεπορτάζ σας, το φράγμα αυτό δύσκολα να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί πλέον από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από δύο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επομένως, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την παραλαβή του. Θα πούμε ότι σύντομα θα έχουμε πάρα πολύ ευχάριστα νέα στο μέτωπο αυτό του δηληστηρίου. Στο πρόγραμμα Φιλόδημος θα κατέβει η πρόταση, η οποία είναι ήδη φτιαγμένη, έχει οριμάσει από τον ΟΑΚ, γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Θα υποβληθεί. Θεωρούμε ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα που θα γίνει η ένταξή της θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια που είναι η δημοπράτηση και η κατασκευή. Επομένως, αυτό θα δώσει σίγουρα μια τεράστια λύση, μια πολύ μεγάλη λύση για τα επόμενα πολλές δεκάδες χρόνια στο Ρέθυμνο και στο Μυλοπόταμο, όλη τη βόρεια περιοχή του Ρεθύμνου. Και θα συντελεστεί ένας από τους σκοπούς του φράγματος που είναι ο ιδρυευτικός σκοπός.